Καλή εβδομάδα. Και να πω ότι έχουμε φοβερές αναλύσεις, ερωτήσεις, αλλά θα ξεκινήσω. Ναι. Θα ξεκινήσω από ένα γεγονός που έγινε εδώ στο ραδιόφωνο που δουλεύω, το Μετρόπολης. Είμαστε αιτία παρέτησης υπουργού. Ναι. Γιατί? Υφυπουργού, ναι. Υφυπουργού, ναι. Βγήκε αυτός ο υπουργός σε μια δικιά μας εκπομπή εδώ, σε ένα παοξί το Βαρδάκι. Και ήταν στον κόσμο του και του ρωτάει ο Βαρδάκης για το συλλαλητήριο, ξέρω εγώ τι το ρώτησε, και για τους Αργιανούς, και είπε να πάνε να κάνουν έρωτα οι Αργιανοί. Ο δημοσιογράφος δεν αντέδρασε και έγινε σκηνικό πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Οι Αργιανοί μπήκανε σε μια εκδήλωση που ήταν να κάνει ο Ζουράρης, ανεβλήθη η εκδήλωση, η οποία τον πλακώσουνε. Έγινε χοντρή ιστορία. Και βγήκανε και πολλοί πολιτικοί και τοποθετήθηκαν για τα αυτά που είπε για τον Άρη και τον Ολυμπιακό ο Ζουάρης. Είχαμε και την, όπως είπες και εσύ, την παρέτηση, η οποία δεν ξέρω αν έχει γίνει βέβαια ακόμα αποδεκτή. Επειδή υπάρχει το. Ναι. Το νομοσχέδιο τώρα. Μας είπε και το άλλο ο Ζουράρης, τώρα λέει που παρετήθηκα. Επειδή με κρατούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην πάω, λέει, στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, τώρα λέει λυθήκανε, λέει, τα χέρια μου. Και θα πάω εκεί πέρα. Τώρα πάει αυτός εκεί, βρεθούν Αργιανοί στο συλλαλητήριο, θα γίνει φυσκακομεία. Θα έχουμε θέμα. Υπήρξαν βέβαια έντονες αντιδράσεις και από τον Ολυμπιακό. Ναι, φοβερή. Προφανώς, έτσι, και από τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη. Και υπήρξε και μια ανακοίνωση και από το ραδιόφωνο που εργάζεσαι για να τα έχουμε τα όλα, έτσι. Ναι. Για να τα μπαλώσει, που... διότι δεν βγάλαμε μισθό Ζουράρη για να πει αυτό το πράγμα. Ναι. Βέβαια εδώ οι Αργιανοί... Να και η ανακοίνωση δικιά σας, Κώστα. Ναι. Βέβαια για να τα λέμε όλα, υπάρχει μία συγγνώμη για τον Άρη, λογικό, αλλά πουθενά δεν αναφέρει ο Ολυμπιακός, έτσι. Μπράβο. Εδώ είναι λάθος δικό μας, γιατί δηλαδή θυχτήκαμε... Επειδή είπε για τον Άρη, αλλά για τον Ολυμπιακό δεν θυχτήκαμε. Είμαστε μέσω παγκόσμιας εμβέλειας. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε γενικά. Και εγώ είμαι αντίθετος και εγώ διαχωρίζω την τοποθέτησή μου. Αλλά εκείνο το οποίο έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος είναι ότι έχουμε παρέτηση υπουργού, όχι όμως για λόγο πολιτικό, για λόγο κοινωνικό, γιατί θύχθηκε η κοινωνία, αλλά μέσα από το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα στατιστικά και πριν από τη Χούντα να παραιτηθεί υπουργός, αλλά η αιτία να κάνει με το ποδόσφαιρο και μια δημόσια τοποθέτηση πάνω στο ποδόσφαιρο και όχι για άλλο θέμα της κοινωνίας. Αυτό είναι το στατιστικό. Να πούμε ότι υπήρξε άμεση αντίδραση και από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Ολυμπιακού, τον Κώστα Καραπαπά, με ποστάρισμα στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Και καταλήγει, αλήθεια, βουλευτές του Πειραιά δεν νιώθουν προσευλημένοι από την συνεχή πρόκληση αυτού του γελίου. Και υπήρξε και αντίδραση και από το Γιάννη Μόραλη με το θεσμικό του ρόλο του Δημάρχου Πειραιά. Και καταλήγει τουλάχιστον το αυτονόητο, την αντικατάστασή του από υφυπουργός παιδείας που θα γίνει. Γιάννη, εδώ ο Ολυμπιακός έχει η μισή Ελλάδα. Ο Άρης στη Θεσσαλονίκη, ο Ρινάνο ΠΑΟΚ πρώτο μέγεθος, αλλά όταν βλέπει ο οποιοσδήποτε κυβερνήτης Άρης Δόξα Δράμας 8.000 θεατές στη Β' Εθνική, Άρης Σόφι 12.000 στη Β' Εθνική. Είναι ένα κομμάτι δηλαδή σοβαρό. Ναι. Είναι ένα μελητή. Όταν βλέπεις το Παλέντε Σπόρου 7.000 Αργιανοί και 3.000 απόξω. Δηλαδή ανοίγει η πόλεμο με τον Ολυμπιακό. Στη Βόρεια Ελλάδα ανοίγει με το δεύτερο μεγαλύτερο μέγεθος που είναι ο Άρης. Αυτή στο επικοινωνιακό. Ποιος είναι εκεί στο τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιολόγος? Να το κάνουμε με μερικά μαθήματα. Παιδάκι μου, να του πούμε. Εσείς έχετε κατατροπώσει την κοινωνία και στα αθλήματα και στο ποδόσφαιρο που είναι το όπιον του λαού κάνετε χειρότερα λάθη επικοινωνιακά. Καλά, δηλαδή, βέβαια το πώς εκφράζεται ο κάθε βουλευτής, έτσι δεν μπορεί ο επικοινωνιολόγος του εκάστοτε κόμματος να προσέχει τον καθένα βουλευτή τι θα πει και τι θα πει, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το είχαμε αυτό, είχαμε και άλλα. Έχουμε ένα καλό... Ναι. Εδώ, ας πούμε, σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης,
Είναι σοβαρό αυτό. Και λέει εδώ είναι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν, λέει, να είναι εναντίον του κόσμου Ολυμπιακού αλλά και του Άρη. Δεν ήταν πρώτη φορά ο Ζουράρης. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Το ότι υπέβαλε χθες την παραίτησή σου στέλνοντας επιστολή στον Πρωθυπουργό δεν σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς. Στον Ολυμπιακό έψευσαν χθες να πάρουν θέση μέσω επίσημης ανακοίνωσης για να στείλουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση. Διαδοχικές αείδης επιθέσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης στον Ολυμπιακό που τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Υπουργό Επικράτειας και κυβερνητικό εκπρόσωπο και σχάτως τον Υφυπουργό Παιδείας, οι προσκλήσεις και ύβρις στον κόσμο του Ολυμπιακού αλλά και η εκτική στάση του Πρωθυπουργού έχουν κάνει σε όλους φανερό ότι ο Ολυμπιακός, η διοίκησή του και ο κόσμος τον οποίο προσβάλλουν και προκαλούν διαρκώς δεν είναι αρεστή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΑ. Ανέφερε αρχικά ένα κίνος, της ΠΑΕ και καταλήγει. Ο κόσμος του Ολυμπιακού, επειδή έχει γνώση, έχει σκέψη, κατανοεί, δεν χειραγωγείται, έχει ένστικτο, δεν αποδέχεται ευθυνές κολακής και δεν κατευθύνεται, δεν στρατεύεται για να εξυπηρετεί προσωπικές επιθυμίες και επιλογές. Πολύ περισσότερο δεν αναδέχεται υποδείξεις, προσβολές και ύβρις. Πάνω απ' όλα όμως έχει άριστα αντιληφθεί το ρόλο και τη διολύστηση της κυβέρνησης με εκφραστές τα προαναφερόμενα στελέχη της σε μεθοδεύσεις απαξιώσεις που προδίδουν την απόλυτη απουσία συνέστησης της αποστολής και του ρόλου. Δυστυχώς για τη χώρα, πρωθυπουργός, κορυφαίοι υπουργοί και στελέχη, με τελευταίο παράδειγμα τον ανεκδίγητο υφυπουργό παιδείας Ζουράρη, εξαντλούνται σε ρόλους που περιφρονούν τη συνταγματική τάξη. Πολύ ωραίο. Και υπήρξε προμένου και συνέχεια, γιατί από ό,τι πληροφορήθηκα, βγήκε ο υφυπουργός αθλητισμού στο Sport FM και δήλωσε μέσα σε άκρες ότι ο Ολυμπιακός πολιτικοποιεί το ποδόσφαιρο, και υπήρξε και αντίδραση από τον κύριο Κουντούρη, να, εδώ είναι, με την ιδιότητα του Προέδρου του Ραστέχνη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ποιος ούτε λίγο το πολύ είπε ότι ο Ολυμπιακός πολιτικοποιεί το ποδόσφαιρο. Ώστε έτσι, κύριε Βασιλιάδη, που φιλοδοξείτε να είστε και υποψήφιο στον Πειραιά. Ποιον Πειραιά θα ψάξει να βρει τον ψήφο του? Τον Πειραιά. Λοιπόν, παράλληλα υπάρχουν και διαμαρτυρίες που έχουν πάρει επίσημη μορφή από τον Ολυμπιακό, που είχε καιρό ο Ολυμπιακός να σχολιάσει διαιτησία άλλου αγώνα. Μιλάω για το ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Μάλιστα. Έτσι, ναι. Το όργιο του Στυλιάρα στο ΆΚΑ και ο μη καταλογισμός καθαρού πέναλτι κατά της ΑΕΚ δείχνουν για ακόμη μια Κυριακή τις πρακτικές εξυγίανσης που αλλοιώνει αποτελέσματα και βαθμολογία του πρωταθλήματος. Καταγγέλνουμε τον συνένοχο πλέον του συστήματος, Περέιρα, του Στριτσόνη και Κουκουλάκη, τον ΔΕΔΕ, δεν αλλάζει τίποτα. Προτέσεις σας φαβορεί για το πρωτάθλημα για να φτιάξουμε άλλο, όπως άλλοι παλαιότερα. Προσκλήσεις συνεχίζεται, όπως είμαι ο υφυπουργός αντισμού που δίνει συνέντευξη επί ανέμων και υδατών την ώρα που ο κόσμος αλλοιώνει αποτελέσματα και τελειώνει το ποδόσφαιρο. Ναι. Προκάτοχος του όριζε μέχρι και βοηθούς σε τελικούς. Ο ίδιος δεν έχει απόψη. Τα ρίχνει και στον Κοντονή δηλαδή. Λοιπόν, δηλαδή τι θέλουν, να πάμε στη FIFA, να πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, να εξοργιστεί ο κόσμος κλπ. Λοιπόν, υπάρχει σε βίντεο έτσι αλλιώς. Άρχισανε τα όργανα. Εκδηλώσεις. Τώρα τα βάλανε με Ολυμπιακό, με Άρηδες, με τέτοια. Πιστεύω σε εκλογές θα ψάχνουν να βρουν τον ψήφο τους. Λοιπόν. Έτσι βλέπω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λες, ε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ψάχνουν να βρουν τον ψήφο τους. Ξέχασέ τους αυτοί. Λοιπόν. Τελειώνουν. Ιστορία. Η πλάκα είναι ότι θα δούμε μέσα σε 2-3 εβδομάδες Ολυμπιακός ΑΕΚ 3 φορές. Μία για το πρωτάθλημα και 2 για το κύπελο πλέον. Γιατί έγινε κλήρωση σήμερα. Σφαγή. Σφαγή. Εδώ είναι. Πανηγυρίζει ο ΠΑΟΚ. Καλά, μην πανηγυρίζει πολύ. ΠΑΟΚ κατρόπιτος. Ναι. Ξέρεις γιατί πανηγυρίζει? Γιατί? Γιατί βγήκε ο Σπανός στο ραδιόφωνο. Ναι. Σε εμάς. Ναι. Και λέει: Ουάντα, Χατζησαΐας και Γιαννούλης δεν παίζουν και στα δύο μάτς. Αχα. Δηλαδή μας λέει: Υπάρχει συμφωνία κυρίων. Ναι. Και μείον 3 ο Ατρόμητος. Καλά στελέχη, ο Γουάρντα, ο Στόπερ και ο Μπακουαριστερός. Βέβαια, είναι τρομερά στελέχη. Είναι στελέχη τα οποία... Κανονικά έπρεπε να πει ο ΠΑΟΚ... Παίζουμε. Τι, μπράβο. Θα παίξουνε, τα δίνουν όλα και σε όλο τον κόσμο
σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην ομάδα μου. Κοίταξε. Και απαλέψω δύο παιχνίδια. Και να πω κάτι, το ρισκάρω και το προβλέπω να το πω και δεν το ξέρω. Εάν ναι. δεν υπάρχει γραπτό, έτσι, συμβόλαιο στον δανεισμό των παικτών, ναι. είναι προς τιμήν του κυρίου Σπανού που τιμά το λόγο του και βγαίνει δημόσια και λέει δεν θα παίξω. Τρομερός. Αυτή, αυτό θα λοιπόν, λέω. Εγώ επειδή είμαι του Μπιώτης και επειδή μιλάω με πολλούς παοξίδες και σε μικρές και σε μεγάλες ηλικίες, μου είπανε εμείς γουστάρουμε σαν φίλαθλοι, ναι. σαν οπαδοί, εμείς γουστάρουμε και τον Χατζη Ισαΐα και τον Νουάρντα και τον Γιαννούλη και να γίνει μακελιό. Έτσι γουστάρουμε εμείς. Έτσι είπαν οι παοξίδες. Και θα ευχαριστηθούν όλοι. Άλλο τώρα υπάρχει είναι άλλο, ναι, να ευχαριστηθούν. Ναι. Και θα ευχαριστηθούν όλοι, όπως λες, ο κόσμος, τον γουστάρει και εσύ Γιάννη, όπως είπες, ο Σπανός αυτά δεν χρειάζεται να έχει υπογράψει. Ναι, ναι. Αν δώσει το λόγο του, σχόλασε. Τελείωσε. Λοιπόν, όπως να δούμε το Μαρινάκι στον Ολυμπιακό, τα ίδια. Αν δίνουν λόγο αυτοί, πάει. Πάμε.